και εσύ καλά, και εσείς καλά κοντά μας. Θα πάμε σε λίγο στο Greek Idol και ό,τι έγινε το Σάββατο το βράδυ, αλλά πρώτα πάμε να μεταφερθούμε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Εκεί θα δούμε έτσι μια εκπαιδευτική παράσταση που γίνεται με θαλάσσια λιοντάρια, αλλά και δελφίνια. Υπέροχη εικόνα. Άλλη ξανά καλημέρα. Ο κύριος Λεσουάρ είναι δίπλα μου. Γεια σας. Καλημέρα, κύριε Λεσουάρ. Στα δεξιά μου, από ό,τι βλέπετε. Γεια σας. Γεια σου, αγάπη. Μας χαιρετάει από ό,τι βλέπετε. Χειροκροτάει. Χαιρετά. Τραγικό. Εκπαιδευτικό σοου από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Θα ξεκινήσουμε τώρα να μας περιγράφει και ο κύριος Λεσουάρ. Μια φώκια τροχονόμος. Λοιπόν, αυτά που βλέπετε είναι θαλάσσια λιοντάρια της Καλιφόρνιας. Ναι. Ο Τσάρλι είναι 3 χρονών, συγγνώμη. Γεια σου Τσάρλι. Πόσο χρονών γίνονται? Τα θαλάσσια λιοντάρια είναι σε ηλικία 35 και 40 χρόνια. Α, πολύ! Αλλά είναι μικρό. Αυτός γεννήθηκε στην Ισπανία σε ένα αντίστοιχο ζωολογικό πάρκο. Και κάθε μέρα λοιπόν ο Τσάρλι ευαισθητοποιεί το κοινό, κάνοντας διάφορα πράγματα, μαζεύοντας σκουπίδια από τη θάλασσα που είναι πίσω μας. Αχ, σοβαρά! Και διάφορες άλλες συμπεριφορές. Αυτός είναι μετανάστης εδώ, πολύ σωστός. Βοηθάει τη χώρα. Μπράβο. Ωραίος ο Τσάρλι. Ο Τσάρλι λοιπόν. Ο Τσάρλι μπορεί να κάνει και ένα φυλάκι εδώ. Στην... Α! Τέλειο! Είναι πολύ αστείο, πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Καλή, εξαιρετικό. Όπο, πρέπει να είναι πολύ υγρό εδώ. Να ντρέπεται λίγο. Ντρέπεται. Ντρέπεται γιατί δεν έχει συνηθίσει να φυλάει όμορφα κορίτσια, γι' αυτό. Καλέ, πόσο έξυπνα είναι αυτά τα θαλάσσια λιοντάρια. Γι' αυτό δεν στείλαμε τον Άννα Μπατζόγλου εκεί. Όλα τα θηλαστικά, όλα τα ζώα είναι έξυπνα. Δεν μπορούμε να δώσουμε βαθμού εξυπνότητας. Πώς? Αλλά εκπαιδεύονται από ό,τι καταλάβαμε αρκετά καλά για να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, η Ρούρα που είναι εκπαιδεύτρια, που έχει σπουδάσει και ζωολογία, ασχολείται με το Τσάρλι εδώ και ένα χρόνο. Μπράβο, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Έχει μάθει να κάνει διάφορα πράγματα, ακόμα και κάποιες ιατρικές εξετάσεις που του κάνουμε. Μπορεί να μας δείξετε και άλλα πράγματα. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Τσάρλι? Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Τσάρλι, Ρούρα, τι άλλο μπορεί να κάνει ο Τσάρλι. Λοιπόν, μπράβο. Μπράβο, ρε Τσάρλι. Αυτό είναι κοινό, να πάρουμε πολλά τσαρλάκια. Επίσης μπορεί ο Τσάρλι, έχουμε μια διαδικασία στη στιγμή της παραστάσεως, ναι. Ο Τσάρλι πάει και μαζεύει σκουπίδια μέσα στις πισίνες πίσω μας και εξηγούμε μετά στα παιδιά ότι ο Τσάρλι, αν τρώει, δηλαδή ο Τσάρλι ή το κάθε ζώο που τρώει σκουπίδια μέσα στη θάλασσα, μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά λοιπόν και εξηγούμε λοιπόν τι μπορεί να στην Ελλάδα έχουμε μεσογειακή φώκια. Σωστά. Βλέπετε λοιπόν τι παθαίνει μια μεσογειακή φώκια. Όχο Τσάρλι. Αν τρώει σκουπίδια. Φοβερό αυτό. Και μασκαντέρο Τσάρλι. Έλαβε Τσάρλι, σήκω. Πέρα, έφαγε σκουπίδια. Έτσι γίνεται όταν τρώει σκουπίδια. Δεν μου λέτε πότε έγινε. Αυτό και τα παιδιά ευαισθητοποιούνται. Στο κοινό και να ευαισθητοποιήσουμε για την προστασία του περιβάλλον. Αλλά είναι υπέροχο. Για μας λίγο, πότε είναι τώρα, που κάθε πότε έχετε τα σοου αυτά, πότε μπορούν να έρθουν τα σχολεία ή οι γονείς με τα παιδιά τους να το δούνε? Ναι, βεβαίως. Πότε. Έχουμε κάθε μέρα, μέσα στην εβδομάδα, 2 φορές και Σαββατοκύριακα οι γιορτές, 3 και 4 φορές. Κοίτα, και δύο ωραίους τρόπους να μάθουν τα παιδιά πράγματα, όπως το να μην πετάνε στη θάλασσα σκουπίδια, ότι μπορούν να κάνουν κακό στη φύση, κακό στα θαλάσσια λιοντάρια για παράδειγμα και σε άλλα θηλαστικά. Να ρωτήσω κάτι με τα δελφινάκια, πότε έχετε τα σοου? Κοιτάξτε, στα δελφινάκια καταρχάς η λέξη show δεν είναι η σωστή λέξη. Έχουμε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε κάθε μέρα. Δηλαδή, πρώτα ξεκινάμε με τα θαλάσσια λιοντάρια, κρατάει περίπου 1/4 και μετά κάνουμε μια εκπαιδευτική παρουσίαση με τα δελφίνια, όπου μπορεί το κοινό να μάθει πολλά πράγματα για τη συμπεριφορά τους, για τις συνήθειες, φυσιολογία και το καθεξής. Πόσα θαλάσσια λιοντάρια έχετε και πόσα δελφινάκια? Έχουμε 2 θαλάσσια λιοντάρια, έχουμε 11 δελφίνια, από τα οποία τα 7 είναι εδώ προσωρινά. Ξαναγυρνάνε στο Θαλάσσιο Μουσείο της Λιθουανίας, τέλος της Λιθουανίας. Α, κατάλαβα. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ. Ευχαριστούμε πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
Εμείς και ο Τσάρλι. Δεν μπορείς να τη βλέπεις την εικόνα αυτή. Κατά δελφίνια είναι υπέροχα ούτως ή άλλως, αλλά τώρα που δεν είχα προσέξει τόσο, δεν είχα δει τόσο πολλές φορές και θαλάσσια λιοντάρια, ο Τσάρλι πραγματικά είναι φίλος. Κοιτάξτε πόσο γλυκούλη ήταν. Και εκτός από αυτό μαθαίνει και πολλά πραγματάκια στα παιδιά, και αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό βλέπω συνέχεια πολλά πιτσιρίκια να πηγαίνουν. Έχει όλα αυτά τα εκπαιδευτικά. Για μικρούς και μεγάλους. Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι η μοναδική έτσι. Ευκαιρία να πας, δηλαδή την Πέμπτη εγώ που είχα πάει στο discount στο χωριό που είναι δίπλα, γιατί είναι απέναντι, πηγαίνανε γονείς με τα παιδιά ψωνίσια και μετά πήγαινε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Είναι υπέροχο. Μάλιστα. Είναι καλό να είμαστε κοντά στη φύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάλι καλημέρα. Να είστε καλά. Ωραία εικόνα. Τι ωραία. Αυτή την εικόνα έχω γαλινέψει.